Καλημέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας επιχειρώνουν αδιάλειπτα σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί πλησίων του Κέντρου Υγείας στην Κύμη Ευβίας έχει πλέον ελεγχθεί. Στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αναζωπηρώσεις πλησίασαν οικισμούς. Γι' αυτό το λόγο εκδόθηκαν 4 μηνύματα από το 112, 2 προειδοποιητικά και 2 για την εκένωση των οικισμών Μελισσάτικα, Χρυσή Ακτή, Παναγιάς, Βελανιδιά, Μάραθος και Κρυθάρια προς την πόλη του Βόλου. Για την αντιμετώπιση των διάσπαρτων εστιών που μέχρι στιγμής ελέγχονται, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν με 38 πυροσβέστες και 16 οχήματα από τη Σερβία. Από αέρος έχουν διατεθεί ώστε να επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη Ρόδο αυτή τη στιγμή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Βάτη, Προφύλια και Ιεράς Μονής Θάρη. Αυτό το μέτωπο μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Οι υπόλοιπες αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς μέχρι στιγμής αντιμετωπίζονται. Επιχειρούν εκεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις που σήμερα το πρωί ενισχύθηκαν με 40 πυροσβέστες και 10 οχήματα από Ρουμανία. Ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων 2 για τον εναέριο συντονισμό τους. Οι αναζωπηρώσεις που εκδηλώνονται στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού της Κέρκυρας μέχρι στιγμής ελέγχονται και συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Αναζωπηρώσεις επίσης αντιμετωπίζονται από ισχυρές επίγειες δυνάμεις στη βορειοανατολική πλευρά της Καρίστου Ευβίας ανάμεσα στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο και Ελληνάρη, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Οι αναζωπηρώσεις που εκδηλώνονται στη βορειοανατολική πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας μέχρι στιγμής ελέγχονται. Στο Δομοκό και στην Τηθωρέα Φτιώτιδας, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές σε αγροτοδασικές εκτάσεις έχουν περιοριστεί. Από τις 17 Ιουλίου έχουν υποστεί θερμοπληξία ή έχουν τραυματιστεί ή έχουν υποστεί εγκάματα 74 πυροσβέστες. Για σήμερα Πέμπτη, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει ακραίος σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, παραμένουμε σε κατάσταση συναγερμού. Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Σας ευχαριστώ.